Σήμερα θα σταθούμε στα φρούτα, μια φυσική, ανεπεξέργαστη τροφή όπου οι περισσότεροι από εμάς τείνουν να κάνουν υπερκατανάλωση και ο λόγος είναι η διαθεσιμότητά τους και η αγάπη προς τα φρούτα. Δεν είναι κάτι κακό, όμως θα πρέπει να δώσουμε προσοχή για πολλά πράγματα. Το νούμερο ένα που θέλουμε να δούμε σίγουρα θα είναι πώς θα πρέπει να τα καταναλώνουμε ολόκληρα και γιατί, και στο νούμερο 2 πώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τώρα τα φρούτα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι όπου τα φρούτα ίσως να μην είναι μια τόσο καλή επιλογή για όλους μας. Πολύ γρήγορα ξεκινώντας, θέλουμε να δούμε το νούμερο 1. Και εκεί δεν θα βρούμε τίποτα παραπάνω από το ότι θέλουμε να καταναλώσουμε τα φρούτα ολόκληρα όπως τα λαμβάνουμε από τη φύση. Πολλοί θα ξεκινήσουν την ημέρα τους με κάποια smoothies, με κάποια πολτοποίηση αυτών των φρούτων και ιδιαίτερα συνδυασμό αρκετών φρούτων μαζί, που σημαίνει ότι ανεβάζουμε τα σάκαρα σε ποσότητα. Τα φρούτα, γι' αυτό εξάλλου είναι και τα περισσότερα γλυκά. Έχουν αρκετά σάκαρα. Έχουν φρουκτόζη, έχουν γλυκόζη, μπορεί να έχουν μαλτόζη. Και θέλω να προσέξουμε το σημείο τώρα της πέψης των φρούτων, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το φρούτο, είπαμε, δεν το θέλουμε μόνο ολόκληρο, δεν το θέλουμε πολτοποιημένο. Γιατί δεν υπάρχει εκεί πέρα καλά η φυτική ίνα. Θα υπάρξει μέσα στο blender η φυτική ίνα, όμως θα έχει διασπαστεί. Θέλουμε αυτή τη φυτική ίνα να τη διασπάσουμε εμείς, μέσω της μάσησης. Άρα από εκεί και πέρα θα γίνει η πρώτη πέψη της τροφής στο στόμα. Ο λόγος στο νούμερο ένα που δεν το θέλουμε είναι ότι στο blender θα ανεβάσουμε το γλυκαιμικό δείκτη από τη στιγμή την οποία εμείς πολτοποιούμε αυτό το φρούτο. Είναι μια μπανάνα, είναι ένα μήλο, είναι ένα πορτοκάλι, δεν έχει σημασία. Άρα αρχίζει να χάνεται ήδη η φυτική ίνα, την οποία εμείς θα καταναλώσουμε ήδη διασπασμένη. Δηλαδή έχουμε ανεβάσει τα σάκαρα κατευθείαν. Γι' αυτό θέλουμε τη φυτική ίνα αδιάσπαστη να την κάνουμε εμείς. Και εκεί ξεκινάει το όλο ταξίδι, μέσω της μηχανικής πέψης. Δηλαδή την πολτοποίηση, τη μάσηση που κάνουμε εμείς στο στόμα. Με δεύτερη τώρα χημική πέψη, η οποία πάλι γίνεται στο στόμα, μέσω της αμυλάσης και της γλωσσικής λιπάσης. Δύο άλλα πραγματάκια, τα οποία βοηθούν στην μικρή σε ποσότητα, αλλά αν θέλετε αρχίζει η πέψη στο στόμα. Δύο πραγματάκια τα οποία κρατάμε. Έτσι βλέπουμε κατευθείαν ότι έχει αλλάξει και ο γλυκαιμικός δείκτης, αλλά και η πέψη της τροφής. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύπεπτο το να το πάρουμε σε πολτοποιημένο από το blender, όμως δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί ανεβάζουμε το γλυκαιμικό δείκτη. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό και είναι υπέρ των smoothies και συνδυασμό αρκετών φρούτων. Δεν θέλετε να κάνετε υπερκατανάλωση φρούτων. Και ο λόγος είναι η φρουκτόζη. Και εκεί είναι που θέλουμε να σταθούμε στο δεύτερο σημείο. Τα φρούτα. Πολλοί πιστεύουν ότι έχουν κάποιες βιταμίνες και πρέπει να είναι η βάση της διατροφής μαζί με τα λαχανικά και τους υδατάνθρακες. Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και μια παρανόηση. Τα φρούτα είναι μια καλή ανεπεξέργαστη τροφή. Σίγουρα τη θέλουμε στη διατροφή μας, ιδιαίτερα αν δεν θέλουμε να χάσουμε λίπος. Όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει τα βίντεο, τουλάχιστον για την απώλεια λίπους, καλό είναι να τα δείτε για να αντιληφθείτε τι γίνεται και τι αφαιρούμε στην απώλεια λίπους και τι κρατάμε. Και στην συντήρηση, δηλαδή όταν θέλουμε να συντηρήσουμε το βάρος μας, τα φρούτα μπορούν να επιστρέψουν. Όμως, προσοχή σε ποσότητα, πολύ σημαντικό, και προσοχή στην επιλογή τους. Θέλετε να πάτε τόσο εποχιακά, όσο και γεωγραφικά με τα φρούτα τα οποία καταναλώνετε. Μπανάνα δεν είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον για εμάς τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, γνώριμο. Ήρθε μετά το 1927-28 στην Ελλάδα και ήταν σε μικρές ποσότητες κάποιος μπορούσε να τις έχει, όχι όπως τώρα που υπάρχει τέτοια μεγάλη διαθεσιμότητα. Επίσης, επειδή περιέχουν φρουκτόζη και αποκλειστικά μεταβολίζεται στο ύπαρ, βλέπουμε ότι κάνουμε μεγάλη συγκέντρωση. Ιδιαίτερα με αυτά τα smoothies, όπου μπορεί να έχει μια μπανάνα, να έχει ένα ακτινίδιο, να έχει ένα πορτοκάλι, να έχει δύο μήλα, δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει ο καθένας μέσα, και βομβαρδίζουμε με καμιά βρώμη, με το οτιδήποτε μπορεί ακόμα περισσότερο να εκτινάξει το σάκαρό μας. Και το βλέπουμε από μετρήσεις τώρα διαβητικών, όπου έχουν τρομερές αυξομοιώσεις σακάρου. Το σάκαρό του συνήθως, αν και μεταβάλλεται αρκετά υψηλά σε μετρήσεις άνω του 120, θα δούμε ότι μόλις βάλουν βρώμη και κάποιο φρούτο, αρχίζει να εκτοξεύεται. Το καινούριο τρίκ είναι, τους λένε, συνδυάστε το με κάτι το οποίο έχει λίπος για να φρενάρει. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να φρενάρει τίποτα. Θέλουμε να το βγάλουμε για να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον και να ελέγξουμε τώρα τόσο το σάκαρο όσο και την ινσουλίνη μας. Κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα με το σάκαρο και η ινσουλίνη δεν μπορεί να τρώει συχνά και δεν μπορεί να τρώει πράγματα τα οποία εκτινάσουν το σάκαρο. Άρα θα γίνει έκρηξη ινσουλίνης. Οπότε υπάρχει κάτι το οποίο θέλουμε εμείς να ελέγξουμε. Και έτσι τα φρούτα μπορεί να αποδειχθεί ότι για μία περίοδο θα πρέπει να αφαιρεθούν, ιδιαίτερα αν έχουμε πρόβλημα με αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη. Είναι αναγκαίο κακό να τα αφαιρέσουμε. Δεν θα πάθουμε όμως κάποια απταμείνωση ή το οτιδήποτε επειδή δεν καταναλώνουμε τα φρούτα.
Τα φρούτα, είπαμε, περιέχουν κάποιες βιταμίνες, είναι μια καλή πηγή, αλλά όχι όπως πηγή τα αυγά ή το κρέας. Και από αυτά είναι τα οποία θέλουμε να πάρουμε τις βιταμίνες σε συνδυασμό με τα λαχανικά, τα οποία είναι πολύ πιο πλούσια σε βιταμίνη C και E, όπως και τα φρούτα. Δεν μπορεί το φρούτο να μου δώσει λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, Δ, Κ, να μου δώσει υδατοδιαλυτές όπως είναι η Β. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι κανένας δεν λαμβάνει όλες αυτές και έχουμε τρομερές ελλείψεις. Γιατί καταναλώνουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι φυτικής και πολύ φτωχά σε αυτές τις βιταμίνες. Και ακόμα ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα φρούτα ανεβάζουν το ουρικό οξύ. Κανένας δεν σας το λέει αυτό. Έχετε ουρικό οξύ, τρώτε κρέας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε κρέας, δεν τρώνε αυγά, δεν τρώνε τέτοια πράγματα. Ή τρώνε μια φορά στο τόσο και έχουν ανεβασμένο ουρικό οξύ. Και μπορούμε να το δούμε ότι τα φρούτα ανεβάζουν το ουρικό οξύ. Αυτά είναι καλό να τα γνωρίζουμε και να τα έχουμε μέσα στο τσουβαλάκι μας, ώστε να μπορέσουμε να ψάξουμε για ποιο λόγο, αφού εγώ δεν καταναλώνω π.χ. κρέας, δεν καταναλώνω εκείνο, δεν καταναλώνω γιατί έχω ανεβασμένο ουρικό οξύ. Α, ίσως τρώω πολλά φρούτα. Ίσως να μην τρώω πολλά φρούτα, να τρώω κάτι άλλο. Πράγματα τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς να γνωρίζει. Έτσι μπορούμε να δούμε ότι τα φρούτα ανεβάζουν το ουρικό οξύ και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Οπότε θέλουμε να δώσουμε προσοχή στα πόσα φρούτα καταναλώνουμε και γιατί τα καταναλώνουμε. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που είναι σε αφθονία, καταλαβαίνω κάποιος να καταναλώσει φρούτο, θέλει να φάει ένα καρπούζι, να φάει ένα πεπόνι. Και είναι οκ με μένα. Αλλά θα πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε τη δική μας κατάσταση. Στο τέλος της ημέρας είναι πάνω στην εξατομίκευση του καθενός. Ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να επιτύχει. Αν θέλω να χάσω λίπος, σίγουρα από τη στιγμή που θα βάζω φρούτα, ο οργανισμός δεν θα πατάει πολύ καλά στο δικό του λίπος για ενέργεια. Εκτός αν είμαι αθλητής, έχω τρομερές απαιτήσεις από τις ασκήσεις κτλ. Οπότε το ένα φρούτο δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Αν δεν είστε όμως σε αυτή την κατηγορία και δεν έχετε τέτοια καθημερινότητα και βλέπετε ότι έχετε πρόβλημα με το σάκχαρο, ιδιαίτερα αντίσταση στην ινσουλίνη για παράδειγμα, ή διαβήτη τύπου 2, τότε τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν δραστικά. Έτσι αντιλαμβανόμαστε άμεσα πώς η κάθε τροφή μπορεί να επηρεάσει και να έχει άλλες παρενέργειες, τις οποίες είχαμε μάθει, όπως σας είπα, για το π.χ. για το ουρικό, μόνο από το κρέας ή το αυγό, ή το ίδιο για τη χοληστερίνη. Η διατροφική χοληστερίνη δεν είναι η ίδια με τη χοληστερίνη που βλέπουμε στις εξετάσεις. Άλλο ένα μεγάλο παραμύθι, μια παρανόηση. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή το έχουν απλοποιήσει τόσο πολύ, το οποίο δεν ισχύει. Δεν γίνεται τόσο απλή απλοποίηση των πραγμάτων. Όπως το ότι βλέπουμε στις εξετάσεις την ολική χοληστερίνη ή την ολική LDL. Α, έχετε υψηλή LDL, θα πρέπει να περάσετε σε φαρμακευτική αγωγή. Οκ, okay. Αλλά ποια LDL έχουμε. Η LDL έχει υποδιαιρέσεις μέσα σε αυτό. Βλέπουμε την ολική, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άρα κάποιος μπορεί να πάρει μια φαρμακευτική δίχως λόγο. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά ένα-ένα πριν περάσουμε στο συμπέρασμα ότι κάποιος πρέπει να πάρει φαρμακευτική, πρέπει να αλλάξει τελείως ριζικά τη διατροφή του κτλ. Με γνώμονα όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις και την κλινική εικόνα του ασθενούς. Έτσι βγάζουμε το συμπέρασμα, τι γίνεται. Γυρνώντας πίσω στα φρούτα, όπως σας είπα, θα πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχή και τα καταναλώνετε πάντα ολόκληρα. Όπως είναι. Δεν αφαιρούμε τίποτα από το φρούτο. Από τη στιγμή που θα αρχίσετε να πολτοποιείτε, να το κάνετε έτσι, να το κάνετε μαρμελάδες, να το κάνετε διαφορετικά, τα πράγματα θα αλλάξουν και θέλει προσοχή. Δεν είναι κακό να φάει κάποιος μια μαρμελάδα. Αλλά θα επιλέξουμε να έχουμε φρούτα τα οποία είναι εξαιρετικά χαμηλά σε γλυκαιμικό δείκτη. Θα μπορούσε να κάνει κάποιος από κάποια μούρα, π.χ. ή στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιες φράουλες. Και αυτά σε ελεγχόμενες ποσότητες πάντα, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα του υδατάνθρακα. Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι το μόνο μακροστοιχείο το οποίο προκαλεί εθισμό δεν είναι η πρωτεΐνη, δεν είναι το λίπος. Είναι ο υδατάνθρακας. Και εκεί πέρα είναι το περισσότερο που δεν μπορεί να κόψει κάποιος, το να καταναλώνει υδατάνθρακες. Γιατί προκαλεί εθισμό. Και έτσι σου αλλάζει την ψυχολογία και την κρίση. Από τη στιγμή που θα δεις ότι υπάρχει μια αφαιρετικότητα σε αυτά τα πράγματα, οπισθοχωρείς. Οπότε, για πάνε ενδεχόμενο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι θα χρειαστεί εμείς να κόψουμε τον υδατάνθρακα, γιατί το σώμα μας, που έχει αναπτύξει στην ουσία αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη, έχει πληγεί από την υπερκατανάλωση υδατάνθρακων και όχι αυτών των ανεπεξέργαστων, όπως είναι το φρούτο για παράδειγμα, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος θα αρρώστηνε, θα έχει διαβήτη επειδή έτρωγε φρούτο μόνο, ή θα μπορούσε και να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά περισσότερη πληθώρα που υπάρχει επεξεργασμένων υδατάνθρακων και λιπαρών μαζί. Τα οποία είναι πολύ νόστιμα σε σχέση όταν περιέχουν την πρωτεΐνη, την οποία έχουμε σε έλλειψη περισσότερη πλέον από εμάς. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι. Αφήστε μου σχόλια και πείτε μου τι σκέφτεστε για τα φρούτα και αν έχετε κάνει υπερκατανάλωση φρούτων ή έχετε δει ότι το ουρικό έχει ανέβει με τα φρούτα,
ακόμα ένα περιστατικό, αν δεν καταναλώνετε αρκετά ζωικής προέλευσης τρόφιμα, Instagram, Twitter, Grigoros Keto και Apollo Capsalis και grigorosketo.gr για να διαμορφώσουμε ένα πλάνο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να χτίσετε πολύ καλύτερες συνήθειες και να επιτύχετε πάρα πολύ εύκολα τους στόχους σας όσον αφορά ιδιαίτερα την απώλεια λίπους και να μάθετε πώς μπορεί να γίνει σωστά. Εναλλακτικά συνεδρία που μπορούμε να δούμε μαζί οτιδήποτε με τη διατροφή και την άσκηση σας απασχολεί. Έτσι όπως πάντα, θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.